σε κάθε δύσκολη μας στιγμή, όπως ακριβώς θα έκανε και η ίδια, με τεράστιο απόθεμα καλοσύνης για τους πολλούς δικούς της ανθρώπους στην πραγματική ζωή. Η έφεση σε ρόλους μανάδων ξεκίνησε από τους θρυλικούς μικρομεσαίους. Η κυρία Αφροδίτη, μητέρα του Παύλου Ευαγγελόπουλου, ενσάρκωσε την κλασική Ελληνίδα μάνα. Άμα θες να μην γκρινιάσω να μ' ακούς, αλλά εσύ τίποτα. Ας τι να λέει αυτή. Πάρε φανελίτσα Παύλο, τίποτα. Πάρε πουλόβερ Παύλο, τίποτα. Βγαίνεις έξω με το μπουφανάκι και το πουκομισάκι και ύστερα την γκρινιάζεις. Αχ, μανούλα μου γλυκιά, αν μ' αγαπάς, σε παρακαλώ, σταμάτα την γκρινιά. Σπάσιμο θέλει, βρέχω το κεφάλι σου. Λίγα χρόνια αργότερα, η θρυλική κυρία Κόλια θα κλέψει τις εντυπώσεις στο Πάτερ Ημών με πρωταγωνιστή τον Κώστα Καρά. Καλημέρα. Κακή σου και ψυχρή σου. Είστε μανί. Φανώ αξιοπρεπής. Τι αξιοπρεπής, από πού είσαι, μωρή? Από την Ουκρανία. Δεν μου λες, ήρθα εγώ στην Ουκρανία να σας πάρω τους άντρες. Πού ψπλακώνετε εσείς, άστε με, μωρέ, από τα πέρατα του κόσμου και μας αρπάτε τους ντόπιους. Και την κοιτάγκα, ε. Τι είναι την κοιτάγκα, ρε? Μη μας πείτε ότι σου είναι κι άγνωστη λέξη, την κοιτάγκα, ρε. Πού σας από βράσματα, πού σας, ρε. Πού σας. Σας έφτισα, ρε, ή δεν σας έφτισα. Πού σας. Από τις δημοφιλέστερες guest εμφανίσεις στους δύο ξένους, η κυρία Τασία, που ύμνησε τον αποκωδικοποιητή της Χαρούλας. Μου άρπαξε το μπουμπούκι μέσα από τα χέρια μου. Με ελβιέλες την έχει και γυρίζει, που εγώ την είχα στα πούπουλα. 501 η Χαρούλα, 501 εγώ. YouTube στη Θεσσαλονίκη η Χαρούλα, YouTube εγώ. Αποδικοτυπητή του Φιλμνέτη η Χαρούλα, αποδικοτυπητή κι εγώ. Αξέχαστο πέρασμα και από τις 7 θανάσιμες πεθερές στο ρόλο της λαϊκής πεθεράς με νύφη την Τάνια Τρύπη. Δεν βάζεις καμιά άτζελα, καμιά γαρμπή να ξανεγλάρουμε λίγο? Δυστυχώς δεν έχω τέτοια συντημητέρα, λυπάμαι. Ποια είναι αυτή που ξελαριγιάζεται? Η Μαρία Κάλλας. Α, η Μαρία Κάλλας. Αυτή που τους τα φόρει ο Νάσης με τα Αμερικάνα, ε. Στο πιο πρόσφατο παρελθόν, ο χαρακτήρας της κυρίας Κόλια επανεμφανίστηκε στο Κόκκινο Δωμάτιο. Και πούστε! Ας σας δώσει κανείς καραμέλες να μην τις πάρετε. Δηλαδή, ό,τι άλλο μας δώσουν να το πάρουμε. Το χουρογλού. Πόσες, κυρία? 6 και φυλάκια. Τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στους Σταύλους της Ιριέτα Ζαΐμη, όπου διέπρεψε ως Παυλίνα Κακουδάκη δίπλα στην Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ώστε εσύ είσαι πάκι. Μάλιστα. Εδώ είδα ότι στην προηγούμενη φυλακή ήσουν δεσμοφύλακας, ε. Τι λες? Το συνεχίζουμε και εδώ. Θα έχω και γκλόπ. Γκλόπς, όσα θέλεις. Σύμφωνοι, και μη σας νοιάζει. Θα τους φάω τη σπλήνα εγώ. Θα ξεράσουν το γάλα που μίζαξαν. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω, το έχω ξαναπεί αυτό, Λαθή, είναι μια ωραία ιστορία, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Στην ταινία Safe Sex, που την ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, υπάρχει μια σκηνή όπου ακούγεται η φωνή της Τζέσης, όπου λέει το εξής: Θανάση, με τη φωνή της Τζέσης βεβαίως, και σου είπα, δεν είναι καραμέλες τα Viagra. Και βεβαίως έρχεται μετά στο πλάνο ένα φορείο, αντιλαμβάνεστε πώς είναι το φορείο, η Τζέση είναι από πίσω. Σε αυτή τη σκηνή, αν δείτε την ταινία, θα παρατηρήσετε ότι οι ηθοποιοί που φαίνονται την ώρα που ακούγεται αυτή η φωνή, που είμαστε ο Μιχάλης Ωρέπας, ο Βλαδίμης ο Κυριακίδης, η Μέρη Σταυρακέλη, εγώ δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, συγγνώμη, είμαστε θαμπί. Γιατί δεν υπήρξε ούτε ένα πλάνο που να μπορέσαμε να κρατηθούμε και να μην γελάσει ένας από τους 5-6 πως ήμασταν. Οπότε νομίζω ότι είναι, το δίνω τώρα στον αέρα, είναι η μόνη στιγμή της ταινίας όπου πίσω δεν είναι νέτη εικόνα, γιατί γελάγαμε συνέχεια με την Τζέση και έτσι θα την θυμόμαστε και έτσι θα την αγαπάμε πάντα. Καλό ταξίδι, Τζεσάρα. Και σε ευχαριστούμε όλοι πολύ για όλα και την γενναιοδορία του χαρακτήρα σου. Γιατί θα ήθελα και εγώ να πω πως όταν, ας πούμε, δεν μπορώ να μιλήσω καμιά φορά, συγγνώμη. Όταν ξεκινάς ένα επάγγελμα και έχεις την ευκαιρία να γνωρίζετε τους ανθρώπους, τους οποίους τους έχεις στο μυαλό σου με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο και αυτοί ενώ δεν σε ξέρουν, ενώ πρώτη φορά σε συναντούν από κοντά, ενώ δεν έχουν κάτι να κερδίσουν από σένα παρά μόνο να σου δώσουν, είναι τόσο πάρα πολύ γενναιόδοροι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που την φιλοξενήσαμε σε εκπομπές μας, που εγώ αισθανόμουν αδέσιο γιατί θα έρθει η Τζέση Παπουτσή στο πλατό και ήταν μόνο με χαρά, ήταν μόνο με γενναιοδορία και μόνο με χαμόγελο. Και την ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Καλό ταξίδι.